Βέβαια, Βαρδαλί, ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία τσακώνονται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, ωστόσο όμω, ε, επιμένει στην πολιτική του, τη γνωστή πολιτική για, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, κατά τη δική σα γνώμη, το διακύβευμα ποιο είναι, ποιο θα πρέπει να ήταν πραγματικά. Κοιτάξτε, το βασικό είναι να αξιοποιήσει αυτό το όπλο τη ψήφο ο ελληνικό λαό, έτσι ώστε και να δείξει την αγανάκτησή του απέναντι σε ό,τι εφαρμόστηκε, Μάλιστα. αλλά κυρίω να ανοίξει το δρόμο για το μέλλον. Να σας πω ένα-δυο παραδείγματα, γιατί πρωί είναι τουλάχιστον να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Ε, περάσαμε σε μια περίοδο έστω ανεμικής ανάπτυξης, mm -hmm. και πέρσι και φέτος. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η ίδια πολιτική από τους κυβερνώντες, όποιος και αν είναι αυτός, λέω και μετά τις εκλογές, παίρνοντα μέτρα όπως έπαιρνε 8 χρόνια, 9, κατά την, την περίοδο τη το... οικονομική κρίση. Άρα λοιπόν είναι αναγκασμένος να mm -hmm. ακολουθήσει μια πολιτική έτσι ώστε να ενσωματώσει στις νέες πλεον συνθήκες λαϊκά στρώματα για να συνεχίσει mm -hmm. ακριβώς την ίδια πολιτική. Μάλιστα. Όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί ήδη το έχουν δεσμευτεί. Θα αυτά, σας έτσι? πω. Ήδη έχουν δεσμευτεί μέχρι το 2060. Ωραία. πρωτογενή πλεονάσματα. Εμείς θα ψηφίσετε τα θετικά μέτρα. Θα σα πει καταρχήν Είναι... επί τη αρχή του νομοσχεδίου θα ψηφίσουμε παρόν. Γιατί, α πάρουμε το παράδειγμα που αναφέρθηκε εδώ για τι 120 δόσεις. Στην πράξη, τι ακριβώ θα γίνει. Φορτώνουμε με φόρου και χαράτσια Ωραία. το λαό. Ε, μισό λεπτό ναι, ναι, να ναι, ναι. ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Και ερχόμαστε τώρα. Και του λέμε: Δεν μπορείτε να πληρώσετε. Εμεί θα σα βοηθήσουμε. Τι θα βοηθήσουν, δηλαδή, Μένοντα η ίδια φορομπηχτική πολιτική, είναι αναγκασμένο αυτό που χρωστά σήμερα να πληρώνει τι δόσει κανονικά, τα τρέχοντα Άρα. δηλαδή. Συντέρ. και, και δεν θα και, και και Λοιπόν, Άρα. Ξέρετε τι έγινε στην προηγούμενη ρύθμιση. Έξι στου δέκα έκαναν. Το ίδιο περίπου θα γίνει και τώρα. Και Επειδή έχει σημασία. Μισό λεπτό. Επειδή έχει λένε κουρεύουμε τα χρέη. Δεν αυξήσει και τα λοιπά. Προσέξτε όμω. Αυτοί που θα κουρέψουν τα χρέη του ναι. προ τα ασφαλιστικά ταμεία, οι εισφορέ του θα μετρηθούν στο ποσοστό σύνταξη Σύνταξης που θα ναι. πάρουν στο αργότερα. Άρα θα το πληρώσουν αργότερα. Τώρα θα του κόψουν και, αργότερα θα, θα τους το κόψουν και τι Αυξάνεται η πόλωση όσο πάμε προ τι εκλογέ για να κρύψουν ακριβώ το ότι ταυτίζονται στην ουσία στα στρατηγικά ζητήματα ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι μόνο δεν θέλει να προσεγγίσει το ΚΚΕ, αλλά στην πράξη προσεγγίζει εσά. Γιατί? Μάλιστα. Γιατί έχετε κενή στρατηγική. δεν δέστε τα ζητήματα τη ανάπτυξη, δέστε τι λέτε με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δέστε τι λέτε για την ανταγωνιστικότητα, δέστε τι λέτε για την Ευρωπαϊκή πάρα πολύ, και... κύριε